μπροστά να βάλει το αίσθημα που τη θέλετε να διαβάσει το αίτημα. Να κάνετε να φέρετε, εμείς θα τους βλέπουμε. Τι το λες από πέρα, τι να σου πω εγώ τώρα. Είναι να κλείσετε το δρόμο εδώ πέρα. Δεν πάμε να κάνουμε κατάληψη στα τηλέφωνα. Πες το ότι θέλετε να το θα πάμε να συναντηθούμε. Καφέ με το κανόκο από μέσα. Βλέπετε τόση ώρα. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν ήρθαμε να κάνουμε κατάληψη. Έχουμε συγκεκριμένο ραντεβού με τις οπωδότητες. Δείτε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και δείτε πώς τορπιλίζεται μια συνάντηση η οποία είχε συμφωνηθεί, έχουμε κάνει και άλλες συναντήσεις κτλ. Με ευθύνη λοιπόν εδώ, του, δεν ξέρω, της κυβέρνησης, του Υπουργείου κτλ. Κοντεύουν να έρθουν και τα ΜΑΤ πάνω, να διαπραγματευτούν και αυτοί τι μεροκάματα θα ζητήσουμε και να μας λένε καλό αυτό ή κακό το άλλο. Εμείς απαιτούμε να φύγουν εδώ και τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις για να γίνει η συνάντηση και η διαπραγμάτευση όπως είχαμε ορίσει. Και καταγγέλνουμε την κυβέρνηση, καταγγέλνουμε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, γιατί λέω, επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια που προφανή στόχο έχει να τρομοκρατήσει τον κλάδο που βρίσκεται σε κινητοποίηση και που σχεδιάζει και επόμενες κινητοποίησεις. Αν νομίζουν οι κυβερνώντες ότι έτσι προσφέρουν καλό έργο στους εργοδότες και στα αφεντικά, ότι επιχειρούν να τρομοκρατήσουν ένα κλάδο που έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας με την ιστορία που κουβαλάμε πίσω μας και μέχρι σήμερα, είναι πολύ γελασμένοι. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε θα το κάνουμε και αποφασιστικοί θα είμαστε και δυναμικοί θα είμαστε και δεν θα περάσει αυτή η μεθόδευση που επιχειρείται τώρα. Διότι ενώ τους λέμε και εμείς ότι και οι εργοδότες ότι υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού, αυτοί επικαλούνται απόφαση, λέει, επικαλούνται απόφαση που λέει ότι πρέπει να μείνουν μέσα. Και λέμε το εξής. Αν δεν φύγουν οι αστυνομικές δυνάμεις, καλούμε τους εργοδότες. Ναι. Από ό,τι βλέπετε,